οι δράσεις ευαισθητοποίησης με φόντο και την προστασία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα σε τοπικό, σε πανελλαδικό, σε παγκρίτιο. Θα εστιάσουμε σήμερα επίπεδο. Συνεχίζονται με προτεργάτες βέβαια τους εθελοντές του Αρχέλων, του Συλλόγου. Θα πάμε στην Λιδία Κουτρουδίτσου. Τα είχαμε πει και πέρυσι, μας είχε βοηθήσει ακόμα μία ζωντανή σύνδεση. Λιδία, να σε ευχαριστήσω πολύ και να σε καλησπερίσω. Είσαι υπεύθυνη προγραμμάτων Κρήτης του Συλλόγου. Σωστά, καλησπέρα σας. Για πείτε μας λίγο, αυτή τη στιγμή τι έχουμε. Έχουμε κάποια εξκαφή. Αυτή τη στιγμή έχουμε από τις τελευταίες εξκαφές φωλιών θαλάσσιας χελώνας, τις οποίες τις κάνουμε 10 μέρες αφού μια φωλιά κολλαστεί για να πάρουμε στατιστικά δεδομένα. Μερικές φορές βρίσκουμε μέσα και ζωντανά χελωνάκια τα οποία δεν κατάφεραν να βγουν μόνο τους από τη φωλιά, οπότε τους δίνουμε την ευκαιρία να πάνε προς τη θάλασσα. Α, είναι πολύ αυτό όμορφο δύο. Αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Σε ζωντανή σύνδεση βλέπουμε τα πρώτα βήματα, εντός αγωγικών βέβαια, σε μικρά χελωνάκια. Ακριβώς, τους δίνουμε την ευκαιρία να πάνε προς τη θάλασσα. Οι εξκαφές είναι κάτι που κάνουμε τόσο για επιστημονικά δεδομένα όσο και για την ενημέρωση του κοινού. Όλη τη σεζόν έχουμε τρέξει πάνω από 40 εξκαφές στο Ρέθινο, πολλές από τις οποίες ήταν δημόσιες. Βλέπετε, αυτή η φωλιά ήταν πολύ επιτυχημένη καθώς τα κορίτσια ξεδιαλέγουν τα αυγά. Αυτό είναι ένα αυγό το οποίο έχει κολλαστεί πλήρως. Ναι. Και εδώ πέρα έχουμε και 4 αυγά τα οποία δεν κολλάστηκαν, τα οποία θα τα ανοίξουμε για να δούμε τι είχαν μέσα. Αν είχαν γονιμοποιηθεί και αν σε ποιο στάδιο σταμάτησαν να αναπτύσσονται. Δηλαδή έχουν κολλαφθεί και τα χελωνάκια έχουν οδηγηθεί στη θάλασσα. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο εκολαπτήριο που είχαμε στο Ρέθινο, το οποίο έχει αδειάσει και αυτή είναι και η τελευταία φωλιά στην οποία έχουμε να κάνουμε εξκαφή. Επειδή στην παραλία του Ρεθίμνου έχουμε μεγάλο ζήτημα με τη διάβρωση, πολλές από τις φωλιές χρειάζεται να τις μετακινήσουμε για να μην τις πάρει το κύμα. Ναι. Και τις βάζουμε σε αυτό το σημείο το οποίο ονομάζουμε εκολαπτήριο. Η σεζόν μας τελειώνει. Σε 10 μέρες κλείνει και το πρόγραμμα του Ρεθύμνου. Ναι. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και με την τοπική κοινότητα και με τις τοπικές επιχειρήσεις και με τις τοπικές αρχές. Ελπίζουμε κάθε χρόνο να πηγαίνει όλο και καλύτερα. Ο κόσμος θα είναι πολύ ενθουσιασμένος. Καλή σεζόν. Ένας απολογισμός σε σχέση με πέρυσι. Ένας απολογισμός σε σχέση με πέρυσι. Καταφέραμε και είχαμε πολύ περισσότερους εθελοντές. Επειδή τα πράγματα με τον κορονοϊό, ναι, μεν ήταν δύσκολα, αλλά δεν ήταν τόσο άγνωστο όσο πέρυσι. Ήρθε αρκετός κόσμος στην Κρήτη τελικά και καταφέραμε να ενημερώσουμε πολύ κόσμο για τις παραλίες Οδοκίας. Ο κόσμος σεβάστηκε τους κανόνες, τα διαχειριστικά μέτρα και οι τοπικές επιχειρήσεις και το κοινό. Σε πολύ μεγάλο βαθμό πήγε πάρα πολύ καλά. Και είχαμε πάνω από 170 φωλιές στο Ρέθινο. Να ευχηθούμε λοιπόν, έχετε ακόμα ένα δεκαήμερο. Την ίδια ώρα ωστόσο ο σύλλογός σας εκπέμπει σως για τον πληθυσμό της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Δεν πετύχαμε αυτό τον στόχο βέβαια που έχουμε θέσει και έχετε θέσει. Αυτός είναι ένας στόχος ο οποίος είναι πολύ μακροπρόθεσμος. Η καρέτα-καρέτα θεωρείται πλέον απειλούμενο είδος, σύμφωνα με την κόκκινη λίστα απειλούμενων ειδών, αλλά για να μείνει σε αυτό το επίπεδο βασίζεται στην αειφορική ανάπτυξη και στη διαχείριση. Οπότε πρέπει όλοι να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να μάθουμε να μοιραζόμαστε σωστά τις παραλίες μας με αυτά τα πανάρχια ζώα. Και όταν βλέπει κόσμο χελωνάκια να κολλάπτονται ή πιθανά ίχνη από θαλάσσια χελώνα μπορεί να μας καλεί για να πάει το λιμενικό και οι εθελοντές μας να την προστατεύσουν. Αν δουν κάποιο τραυματισμένο ζώο πρέπει να μας καλέσουν για να μπορέσουν να το στείλουμε για περίθαλψη στο κέντρο διάσωσης. Και να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε πλαστικά, ειδικά σε παράκτιες περιοχές και να τα αφήνουμε στην παραλία. Χρόνο με το χρόνο, οι πολίτες εκεί στο Ρέθινο και όχι μόνο δείχνουν περισσότερο ευαισθητοποιημένοι. Ζητούν οι να πολίτες μάθουν. Δείχνουν πολύ περισσότερο ευαισθητοποιημένοι χρόνο με το χρόνο. Είμαστε στην Κρήτη περισσότερο από 30 χρόνια πλέον. Και ο κόσμος έχει μάθει να αναγνωρίζει τις φωλιές, έχει μάθει να αναγνωρίζει τα ίχνη, μας παίρνει τηλέφωνο, ενδιαφέρονται να έρθουν στις δράσεις που κάνουμε για την επικοινωνία με το κοινό. Έχουμε σχολεία τα οποία έρχονται για να δείξουν στα παιδιά πώς είναι οι φωλιές θαλάσσιας χελώνας. Επειδή αυτές οι παραλίες είναι παραλίες δικές τους. Αυτά θα τις περπατάνε στο μέλλον, αυτά θα τις προστατεύουν. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνουν τα παιδάκια από μικρά ότι οι παραλίες του Ρεθύμνου, των Χανίων, της Μεσαράς και πολλών άλλων σημείων στην Κρήτη έχουν αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που είναι να είναι παραλιοδοχείες. Μάλιστα, να κλείσουμε με το πλάνο με τα χελωνάκια που προσεγγίζουν το φυσικό τους περιβάλλον, είναι εφικτό. Νομίζω ότι τα χελωνάκια έχουν ήδη μπει στη θάλασσα. Βέβαια. Είναι δίπλα στο κύμα.
Είναι έτοιμο να μπει. Θέλεις να το δεις? Δεν ξέρω αν θα το προλάβουμε, γιατί είναι αρκετά γρήγορο. Είναι γρήγορο, σιγά μας περίμενε. Μάλιστα. Να το, λοιπόν. Με αυτό το... Α, αυτό είναι. Σε ζωντανή σύνδεση αυτή τη στιγμή. Η εικόνα και από μόνη της... δεν χρειάζεται να πούμε εμείς τίποτα. Η φύση μιλάει από μόνη της αυτή τη στιγμή. Το χελωνάκι προσεγγίζει σιγά σιγά εκεί την παραλία τα πρώτα του βήματα. Με αυτή την πανέμορφη εικόνα μέσα από την Κρήτη σήμερα, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, Λιδία, και σε σένα και στους συνεργάτες σου και στην ομάδα. Γνωρίζεις ότι είμαστε δίπλα στον Αρχέλων και στις δράσεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Εμείς ευχαριστούμε. Καλό σας απόγευμα και καλή σεζόν. Να είστε καλά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, βέβαια.